Όταν το είδα αυτό το κουρελάκι, ήταν σαν να με καλούσε και να μου έλεγε «Come with me, come with me». Μόλις τελείωσα από το τσάμπο και αύριο λογικά θα σας δείξω όλα αυτά που έχω πάρει. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I... Νομίζω αυτό είναι λίγο επικίνδυνο πίσω από τα μαλλιά μου. Μερικές φορές σκέφτομαι πώς ήταν να σας καλωσορίζω σε μια άλλη γλώσσα. Hello everyone! Hello guys, what's up? Γεια σας! Aloha, mi amor! Εδώ! Ciao, mi amor! Hola! Bonjour, καλημέρα! Η ώρα είναι 10 και 18. Έχω φτιάξει το σμούθι μου. Επανήλθα επιτέλους στο fasting μου. Γιατί αυτό το διάστημα έχω φάει αρκετά παγωτά Ben & Jerry's. Έχω φάει μερικές vegan σοκολάτες, νουτέλες και όλα τα παρεμφερή, και μια σκηνή και κοντά το Πάσχο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα έρθει το καλοκαίρι, θα πάμε στην παραλία και θέλω να πάω με πολύ καλή διάθεση. Γιατί αυτό το καλοκαίρι θέλω να το απολαύσω και θα είστε και εσείς μαζί μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που δείξατε τόση αγάπη και μας στείλατε τόσα όμορφα σχόλια, τόσα ωραία μηνύματα και προσωπικά και κάτω στο προηγούμενο βίντεο. Αν δεν το έχετε δει, θα σας το αφήσω στο τέλος να το δείτε. Ίσως να ήταν λίγο νωρίς αυτό το βίντεο, αλλά πραγματικά δεν μπορούσα να σας το κρατήσω μυστικό και όπως ξέρετε σας νιώθω κοντά μου, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που χαρήκατε με μας και πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το jumbo haul, γιατί ήδη μιλάω πόση ώρα, πάρα πολύ ωραία. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας πω πως αυτό το σμούθι έχω μέσα φράουλες, μπανάνες, κατεψυγμένες, μούρα και αντί για νερό έχω βάλει χυμό από μήλο και πραγματικά παιδιά είναι so yummy. Μιαμ, μιαμ, μιαμ. Αν δεν έβαζα τόσο χυμό μέσα και έβαζα πολύ λιγότερη ποσότητα, θα ήταν σαν παγωτό σορμπέ. Οπότε υπάρχουν πολλές λύσεις αν θέλουμε να φάμε κάτι νόστιμο και υγιεινό την ίδια στιγμή. Ταραμ! Στο προηγούμενο βίντεο είχε έρθει η φίλη μου η Παναγιώτα από την Πάφο και η συνάντησή μας ήταν έξω από τον Τζάμπο. Όταν έφυγε η Παναγιώτα, όπως με ξέρετε, δεν μπόρεσα καθόλου να αντισταθώ. Πήγα στο Τζάμπο γιατί ήθελα να δω τι καινούργια πράγματα έχουν έρθει για την Άνοιξη και για το Πάσχα. Εγώ δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτά εδώ τα αυτάκια. Τα είχα βάλει μια φορά όταν ήμουνα στο Power of Love με τον... κάτσε πώς το λένε... πώς λένε παιδιά αυτό το ξανθό το παιδί με το άρμι του, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, το είχα βάλει σε ένα fashion show. Ήμουν εγώ το λαγουδάκι και αυτός ήταν ο μάγος. Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Νομίζω πως το μυαλό μου με προστατεύει και έχουν διαγραφεί διάφορα πράγματα που δεν πρέπει και που δεν θέλω κιόλας να θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς, με αφορμή το προηγούμενο βίντεο, πολλοί μου είπατε ότι θέλετε να σας πω και άλλα πράγματα για το poll, το poll 2, γιατί εκεί ήμουνα. Οπότε πολύ σύντομα θα έχουμε ένα βίντεο. Έχω πάρα πολύ υλικό από backstage. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουν τα παιδιά να τα ανεβάσουν όλα αυτά. Όπως και να έχει, εμείς θα τα ανεβάσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το jumbo haul. Δεν έχω πάρει πολλά πράγματα, γιατί όταν ήμουν εκεί, έφτιαχναν εκείνη τη στιγμή τα ράφια με τα πασχαλινά, με τα λαγουδάκια, με τα αυγά και όλα αυτά. Θα πάω σίγουρα ξανά μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί είναι κάτι πολύ όμορφα, λαγουδάκια και κουνελάκια και θέλω να τα βάλω σε κάποιο σημείο μέσα στο σαλόνι μου. Ίσως να βάλω ένα λαγουδάκι από τη μία μεριά στο κρεβάτι και ένα από την άλλη μεριά. Έχω τραβήξει και μερικά πλάνα από το τζάμπο, γιατί ξέρω πως λατρεύεται όταν είμαι με την κάμερα μέσα στο τζάμπο. Και τώρα η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω, το τζάμπο είναι ανοιχτό στην Ελλάδα. Νομίζω πως δεν είναι ακόμη ανοιχτά, αλλά φαντάζομαι ότι θα ανοίξει σύντομα, αλλιώς λογικά μπορείτε να παραγγείλετε από το ίντερνετ. Κάτι τέτοιο έχω στο μυαλό μου, με το βίντεο να καταφέρετε να τα δείτε καλύτερα και να αποφασίσετε κι εσείς αν θέλετε να πάρετε κάτι για το σπιτάκι σας. Και το πρώτο πράγμα που βγάζω είναι κάτι άσχετο με το Πάσχα, αλλά είναι κάτι πολύ σχετικό το οποίο το χρησιμοποιούμε όλο αυτό το διάστημα. Θα πάρει μία εγώ και μία η Παναγιώτα. Όταν θα πάω, θα πάρω σίγουρα κι άλλες. Νομίζω πως είχε γύρω στο 1,5 ευρώ και μου αρέσει γιατί είναι αυτή η μάσκα η πλαστική. Θα τη δείτε και αργότερα στο βίντεο. Και την έχω χρησιμοποιήσει 2-3 φορές όταν είχα πάει βόλτα με την φίλη μου τη Μαρία και με τον φίλο μου. Και είναι ωραία γιατί δεν πασαλίβεται η μάσκα, δεν ακουμπάει η μάσκα πάνω στα χείλη σου και δεν πασαλίβεσαι. Και για μένα νομίζω πως φαίνεται πιο ωραίο. Και αφού προστατεύει κιόλας, που αυτό είναι το επιθυμητό, win-win!
Το δεύτερο πράγμα που θα σας δείξω είναι μία λάμπα LED, την οποία θα την βάλω στην κουζίνα μου. Νομίζω πως εκεί θα βάλω μερικά λαγουδάκια ή ένα ποτήρι πασχαλινό με λαγουδάκια πάλι. Και αυτό είναι μία λάμπα που θα βάλω κάτω από το... από το πάνελ, όχι πάνελ. Κάτω από τα ράφια μου τέλος πάντων, για να δίνει αυτό το ωραίο το φως, τον ωραίο το φωτισμό. Και αυτό είναι με μπαταρίες, λέει 4 μπαταρίες τύπου ΑΑ. Μιας και έχω και την απόδειξη, θα σας λέω και τις τιμές. Ταινία LED, πρώτο είναι, 3,99 αυτό. Ένα έχω πάρει. Ναι, μάλλον έχω πάρει ένα για να το δοκιμάσω. Και με τις μπαταρίες θα πάει γύρω στα 6-7 ευρώ. Νομίζω πως πρέπει να ψάξουμε να βρω μπαταρίες που επαναφορτίζονται, γιατί χρησιμοποιώ γενικά πολλά πράγματα με μπαταρίες και δεν θέλω να αγοράζω πολλές μπαταρίες για το περιβάλλον μας. Και η μάσκα είχε 79 λεπτά, 79 cents, γάντζι για πόρτες και ντουλάπια. Έχει δύο μέσα και μου αρέσουν αυτά γιατί δεν χρειάζεται να βγάλεις κάποια τρυπούλα στον τοίχο ή στην πόρτα σου. Είναι αυτό που το βάζεις απάνω στην πόρτα και μπορείς να κρεμάσεις το μπουφάν σου ή την μπλούζα σου ή κάτι που θες. Και θέλω να τα βάλω στο δωμάτιο ή στο μπάνιο για να κρεμάζω πάνω την πρωινή μου. Και αν μου αρέσει θα πάρω ακόμη δύο. Δύο για το πρωινοδωμάτιο και δύο για το μπάνιο. Ταραμ! Oh my god, παιδιά! Όταν το είδα αυτό το κουνελάκι, σαν να με καλούσε και να μου έλεγε come with me, come with me. Και το έφερα φυσικά στο σπίτι. Να το ανοίξω. Θέλω να φτιάξω μερικά βασκαλινά κέικ ή μπισκότα στο φούρνο τις επόμενες μέρες. Και νομίζω πως θα δείχνει πολύ ωραία πάνω στο φούρνο μου και έχει ένα κουνελάκι από τη μία μεριά και ένα από την άλλη και είναι τέλειο. Και λέει εδώ πάνω Happy Easter και η πετσετούλα είχε 99 cents. Α, πήρα και αυτά τα πιαστράκια πετσέτας με αυτοκόλλητο. Έχει δύο μέσα και βάζεις την πετσετούλα σου κάπως εδώ και μένει. Μισό λεπτό να κάνουμε τεστ. Yeah baby, τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά θα θέλω να τα χρησιμοποιήσω μέσα από το ντουλαπάκι και θα βάζω τις πετσετούλες που καθαρίζω το πρόσωπό μου ή στην κουζίνα στο ερμαράκι με τις πετσετούλες που χρησιμοποιώ και καθαρίζω τα ντουλαπάκια και είναι βρεγμένες, οπότε να στεγνώνουν από τη μέσα μεριά, να μην φαίνονται έτσι άσχημα. Το επόμενο πράγμα είναι αυτό το σουρωτήρι τσαγιού με χερούλι που λέει πως είναι Kitchen Master, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ elegant. Μισό λεπτό να το βγάλω αυτό. Come on. Δείτε το λίγο. Θα βάζω μέσα τα βότανα. Αυτό το διάστημα μου αρέσει να πίνω χαμομήλι, δυόσμο και κανέλα. Θα το βάζω μέσα στο φλιντζάνι μου. Έχω ήδη μερικά εργαλεία για το τσάι, αλλά είναι από αυτά που κλείνουν και δεν ανοίγουν με τίποτα. Οπότε νομίζω πως αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Και αν υποθέσουμε τώρα ότι αυτό είναι ένα φλιντζάνι. Θα είναι κάπως έτσι. Τέλειο! Τέλειο! Μέσα υπάρχει και η χτένα. Έμεινε κατά λάθος μέσα εδώ και μια εβδομάδα. Την έχω πάρει και αυτήν από το Jumbo, αλλά είναι παλιότερη αγορά και με βολεύει πάρα πολύ γιατί είναι μικρή σε μέγεθος και χωράει σχεδόν σε όλες μου τις σαντούλες. Έχω πάρει και αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα ρολά, τα οποία είναι ιδανικό για επένδυση ντουλαπιών, συρταριών και τείχων. Λες. Μου μπαίνουν ιδέες εμένα τώρα, babe. Χρειάζομαι βοήθεια. Και είναι αυτό το κρέμ το χρώμα. Θα ανοίξω ένα να το δούμε. Η αλήθεια είναι πως ήθελα κάτι σε πιο λευκό, αλλά δεν υπήρχε. Και είναι αυτό το κάνει σαν μάρπολ κάπως. Μπες με λίγο χρυσό γκρι. Η πρώτη σκέψη είναι να το βάλω στο τραπεζάκι στο σαλόνι, γιατί είχα βάλει παλιότερα ένα άλλο αυτοκόλλητο λευκό με γκρι και μου έχει χαλάσει κάπως. Λογικά είναι 1 ευρώ το ένα, που είναι πολύ καλή τιμή. Νομίζω πως θα με βοηθήσει και ο Κρι σε αυτό. Τον πάρουμε τηλέφωνο να ρωτήσουμε. Είναι εδώ την αλυσιδούλα που λέει Beach please, που είναι κάτι που θα κάνω πολύ αυτό το διάστημα, γιατί έχει φτιάξει αρκετά ο καιρός εδώ στην Κύπρο. Θα την ανοίξω να τη δούμε μαζί. Μου έχουν βάλει και από το Angel's Paradise μια πολύ όμορφη αλυσιδούλα με λευκές πέρλες, αλλά εκείνη προτιμώ να τη χρησιμοποιώ όταν θα πάω μια βόλτα
Και αυτή που είναι από το τζάμπο θα τη βάζω στην παραλία, όπου και να τη χάσω δεν θα γίνει και τίποτα. Όταν το βρούτσες παμπού, η μία είναι σε λευκό και η άλλη έχει αυτό το κίτρινο το χρώμα που μου αρέσει πάρα πολύ για την άνοιξη. Και λέει πως οι οδοντίατροι συνιστούν να αλλάζετε την οδοντόβρουτσά σας κάθε 2 με 3 μήνες. Και αυτή που έχω τώρα, η αλήθεια είναι πως πάει λίγος καιρός που την έχω. It goes back to earth, lifetime. Οπότε όταν τελειώσει η χρήση τους θα πάνε πίσω στη γη. Βέβαια υπάρχει αυτό το πλαστικό εδώ στο κουτάκι. Τι να πω τώρα. Πρώτο τελευταίο είναι αυτά τα καπάκια για σχέδια καπουτσίνο λέει. Αλλά εγώ δεν πίνω καπουτσίνο, οπότε θα το χρησιμοποιήσω πάνω σε ζεστή σοκολάτα με την κανέλα ή δεν ξέρω τι θα βάλω άλλο, με ζάχαρη, άχνη. Δεν ξέρω τι μπορεί να φτιάξω. Και έχει 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι εδώ τον ήλιο, κάτι σαν splash, 22. Α, όχι, πρέπει να είναι το κλειδί του Sol. Και η αγαπημένη μου είναι αυτή εδώ η καρδούλα. Ανυπομονώ πάρα πολύ να το φτιάξω. Τώρα όμως ξεκινήσα διατροφή. Πώς θα φτιάξω σοκολάτα. Όπως και να έχει, χαίρομαι πάρα πολύ που τα πήρα αυτά. Και κοιτάξτε εδώ αυτή την καρδούλα. Είναι τέλειο. Γεια! Yeah. Αυτά τα 4 καπάκια για σχέδια. Λέει πως είναι 50 λεπτά. Οι οδοντόβρουτσες έχουν 2 ευρώ, 1,99 για να είμαστε ακριβείς. Και τελευταίο πράγμα, αλλά πολύ αγαπημένο, ανυπομονώ να το δοκιμάσω, είναι αυτό το σορτσάκι που είναι σε μπες χρώμα και θα το βάζω και στο γυμναστήριο και στην παραλία και στο σπίτι. Ελπίζω να μ' αρέσει και το πήρα στο νούμερο... Α, είναι one size. Είναι one size. Και αυτό είχε 3,99. Ναι, αυτό λοιπόν. Και πού το. Και αυτό εδώ ήταν τα πιο ακριβά πράγματα που πήρα, που είχε και αυτό 3,99 και αυτό 3,99. Για όλα αυτά μαζί με ένα παιχνίδι του Γιώργου. Ο Γιώργος είναι ο γιος της αδελφής μου. Και τσίχλες splash φράουλας. Έχω πληρώσει 21,52 cents. Και θα δοκιμάσω τώρα αυτό εδώ το σορτσάκι, να δούμε πως είναι. Και μέσα υπάρχουν και μερικά κέρματα. Αυτά ήταν όλα όσα πήρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που φτάσατε μαζί μου μέχρι αυτό το σημείο. Σας αγαπώ λίγο περισσότερο όσοι φτάνετε μέχρι το τέλος, να ξέρετε. Θα σας αφήσω τώρα το βίντεο που ήμουν μέσα στο τζάμπο με όλα τα πασχαλινά που είχα βρει εκεί μέσα. Bye! Παναγιώτα! I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that? I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. I love you. I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would. Forever.
we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Θα σας αφήσω και το προηγούμενο βίντεο. Αν δεν το έχετε δει, νομίζω πως το αγαπήσετε και εσείς. Και αυτά λοιπόν, παιδιά. Φιλάκια πολλά. Θα πάω τώρα να κάνω γυμναστική με το Chris και όταν έρθω πίσω στο σπίτι θα κάνω το editing για αυτό το βίντεο γιατί θέλω να το δείτε το συντομότερο. Γεια σας, φιλάκια πολλά και να θυμάστε πως για όλους υπάρχει ένας angel. Γεια σας, angels! By the way, αυτά είναι τα καινούρια νύχια που μου έχει κάνει η αδελφή μου και είναι σαλιωμένο παγωτό και τα λατρεύω. Bye, angels! Forever, forever, forever. I watch you as you drive. Do you know I'm looking?